Έχουμε εμείς την τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας των εργαζομένων της Φοιτητικής Λέσχης, τον πρόεδρο του Σωματείου Επισετισμού Τουρισμού, τον κύριο Κυριάκο Τσιαούση. Κύριε Τσιαούση, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Καβάλα. Λοιπόν, ούτε χιόνια, ούτε κρύο, ούτε τίποτα σας πρόησε. Τέσσερις μέρες τώρα, παντός καιρού. Αγώνες παντός καιρού. Και επιβεβαιώνεται λοιπόν στην πράξη ότι οι οργανωμένοι εργάτες δεν υποχωρούν υπό οποιασδήποτε συνθήκες όταν δίνουν ένα τίμιο και δίκαιο αγώνα, όπως είναι αυτός που δίνουν οι συναδελφοί μας στις λέσχες του Πανεπιστημίου. Θυμίζουμε και πάλι στους ακροατές μας, κύριε Τσιαούση, ότι οι εργαζόμενοι ζητούν την επαναπρόσληψή τους, αλλά γίνονται μπαλάκι μεταξύ εργολάβου και Πριτανίας. Και εν τέλει είναι και ένα ζήτημα γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ καλύπτουν πάγιες ανάγκες στη φοιτητική λέσχη, δεν έχουν και μόνιμη σχέση εργασίας με το Πανεπιστήμιο. Πράγματι έτσι είναι, και να θυμίσουμε και για τους ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει ακόμη κάποια πράγματα, ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι δεκάδες, είναι κοντά στους 50 εργαζόμενους, είναι εργαζόμενοι με πολύτιμη εμπειρία, καθώς εργάζονται στο συγκεκριμένο χώρο πάνω από 10 χρόνια ο καθένας, πάνω σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι που είναι η σύντηση χιλιάδων φοιτητών καθημερινά. Καταλαβαίνετε τι απαιτήσεις έχει. Αυτοί οι εργαζόμενοι, παρόλο που δουλεύουν εδώ και τόσα χρόνια στο συγκεκριμένο χώρο, γίνονται έρμεο του χύψη ωμέγα εργολάβου, επιχειρηματία, ο οποίος τη μία ή την άλλη περίοδο θα χτυπήσει, όπως λέμε χαρακτηριστικά, το έργο, δηλαδή θα αναλάβει εργολαβία τη σύντηση των φοιτητών. Και βεβαίως ο κάθε εργολάβος, που στην προκειμένη περίπτωση στην τρέχουσα περίοδο μιλάμε για κοινοπραξία εργολάβων, μεγάλων επιχειρηματιών, αξιοποιεί αυτή την κατάσταση προκειμένου να εκβιάζει με ακόμα περισσότερους τρόπους, προκειμένου να αποσπάσει μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό συμβαίνει αυτή την περίοδο. Είναι περίοδος που λόγω και της έξασης του ιού αντικειμενικά είναι λιγότεροι οι φοιτητές που καταλήγουν στην εστία για να φάνε. Και προφανώς αυτό αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους επιχειρηματίες προκειμένου, ξαναλέω, να κυβιάσουν είτε την Πριτανία είτε τους εργαζόμενους για να διασφαλίσουν το μέγιστο δυνατό κέρδος ακόμα και από αυτές τις συνθήκες. Mm-hmm. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν οι εργαζόμενοι δίνουν έναν αγώνα με άμεσο αίτημα, όπως είπατε, την επαναπρόσληψή τους. Και χωρίς δυσμενείς όρους αλλαγές. Επαναπρόσληψη και χωρίς ακριβώς να χειροτερέψουν τα πράγματα για αυτούς, χωρίς να βάλουν χέρι, ας πούμε, σε βασικά τους δικαιώματα που είναι καταχειρωμένα εδώ και χρόνια. Όμως αυτό είναι το ένα κομμάτι του αγώνα. Το άλλο κομμάτι του αγώνα, που είναι και το ίσως το ακόμα πιο σημαντικό, είναι ότι οι συνάδελφοι δίνονται, παλεύουν να επαναπροσληφθούν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούν με το καθεστώς το οποίο επικρατεί. Δίνουν έναν αγώνα προκειμένου να διασφαλίσουν πλήρη και σταθερή εργασία για όλους. Και πράγμα που αναπόφευκτα σημαίνει ότι δεν μπορεί να κατοχυρωθεί αυτό αν δεν βγουν, ξαναλέμε, τα επιχειρηματικά συμφέροντα από μέσα από τη λέσχη. Με λίγα λόγια, ο αγώνας των εργαζομένων έχει τέτοιο περιεχόμενο ότι δεν πρέπει να είναι επιχειρηματίες μέσα στα πανεπιστήμια, δεν πρέπει να είναι επιχειρηματίες μέσα στη λέσχη. Η σύντηση των φοιτητών δεν μπορεί να λειτουργεί με τη λογική του κόστους ωφέλους και των επιχειρηματικών κερδών. Επομένως, αυτό είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το άμεσο πρόβλημα των συναδέλφων μας, δηλαδή το πώς να γυρνάνε στη δουλειά τους κτλ. Έχει να κάνει και πώς θα διασφαλιστεί σταθερότητα, υγιεινή ασφάλεια στη σύντηση, όπως είπαμε, χιλιάδων φοιτητών, χωρίς να μπαίνουν μέσα τα επιχειρηματικά κέρδη. Και σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, ευθύνη δεν έχουν μόνο οι εργολάβοι, οι οποίοι ούτως ή άλλως επιχειρηματίες είναι και λειτουργούν με τα κριτήρια που γνωρίζουμε όλοι ότι λειτουργούν. Ευθύνη έχει και η ίδια η Πριτανική Αρχή, η οποία και σήμερα που πραγματοποιούσε Διοικητικό Συμβούλιο για τη Λέσχη, ξεκάθαρα μας δήλωσε, γιατί να ενημερώσουμε και εδώ ότι κάναμε παρέμβαση στο Διοικητικό του Συμβούλιο σήμερα, ξεκάθαρα μας είπαν ότι είναι πολιτική τους επιλογή να έχουν επιχειρηματίες σε τέτοιους ευαίσθητους τομείς, όπως είναι η εστίαση, όπως είναι η καθαριότητα κτλ. Επομένως, ευθύνη έχει και η Πριτανική Αρχή, η οποία κρατάει αυτό το καθεστώς, εξυπηρετεί τέτοια συμφέροντα και δεν μπορεί να βγαίνει, να το πούμε έτσι, από το κάδρο όταν είναι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μάλιστα. Εμείς συνεχίζουμε λοιπόν τον αγώνα μας. Το πολύ θετικό μέσα σε όλα τα άλλα είναι κάτι που πρέπει να λέμε και να ξαναλέμε, είναι ότι είναι πλέον δεκάδες οι φορείς, είναι πάρα πολλοί οι φοιτητικοί σύλλογοι, είναι πάρα πολλά τα εργατικά σωματεία τα οποία εκφράζουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των συναδέλφων μας.
τους γεμίζει κουράγιο, τους γεμίζει δύναμη και πάνω απ' όλα δίνει το μήνυμα ότι τελικά μπορούμε να κάνουμε πολλά και δεν είμαστε ούτε λίγοι ούτε αδύναμοι. Επίσης, είναι σημαντικό το ότι αυτή η μάχη που δίνουν οι συνάδελφοί μας στις λέξεις των πανεπιστημίων πέφτει την ίδια περίοδο που γίνεται και μια, να το πω έτσι, μια μεγαλύτερη δράση, μιας και έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ακόμα νομοσχέδιο έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση. Και αναφερόμαστε φυσικά στην επιδίωξή της να μετατρέψει αστυνομοκρατούμενα πανεπιστήμια, τα οποία θα διασφαλίζουν τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών, τα οποία θα βάζει φραγμούς και στα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και στα δικαιώματα των φοιτητών, στις σπουδές των φοιτητών, ακόμα και στο περιεχόμενο που σπουδάζουν και πάει λέγοντας. Το ραντεβού μας επομένως είναι αύριο πάλι από το πρωί, από τα χαράματα στις επάλξεις περιφρούρησης της κινητοποίησης μας. Ραντεβού έχουμε από τώρα και εδώ και μέρες και την Πέμπτη το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 5.30 το απόγευμα για το συλλαλητήριο ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει, που φέρνει η κυβέρνηση. Και φυσικά δεν θα κάνουμε πίσω αν δεν δικαιωθούμε. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Τσιαούση. Παρακολουθούμε και εμείς μέσα από τη συχνότητά μας τις εξελίξεις και μεταφέρουμε τη φωνή των εργαζομένων βεβαίως. Έχετε δίκιο, καθημερινά και στο σταθμό μας φτάνουν ανακοινώσεις συμπαράστασης από διάφορους εργασιακούς χώρους και από συλλόγους γυναικών της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Είναι ένας αγώνας που δεν κλείνεται και δεν σταματάει μέσα στη λέσχη. Είναι υπόθεση ακριβώς, όλων. Ακριβώς, και πραγματικά η αλληλεγγύη είναι ένα από τα δυνατότερα χαρτιά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, του οργανωμένου κινήματος. Όταν βλέπουμε τέτοιες εξελίξεις, όταν βλέπουμε τέτοιες κινήσεις σε πρωτοβουλίες και ενέργειες, γεμίζουμε και εμείς θάρρος, όχι ότι το χάσαμε ποτέ, και πιο αποφασιστικά ριχνόμαστε στη μάχη. Να, γιατί και οι συναδελφοί μας δεν πτωούνται και δεν, να το πούμε έτσι, υποχωρούν σε οποιασδήποτε πιέσεις. Δέχονται και καταλαβαίνετε ότι οι πιέσεις είναι μεγάλες. Ναι, ειδικά όταν ο άλλος δουλεύει και σε ένα τέτοιο καθεστώς, που φοβάται αν θα ανανεωθεί η σύμβασή του. Είναι ομοιρία πραγματικά. Είναι πραγματική ομοιρία και να αποσυνδέεται αυτό που λέμε το τι περιεχόμενο δίνεις στις κινητοποιήσεις σου. Όταν δηλαδή δεν βλέπεις μόνο, να το πούμε έτσι, με συντεχνιακό τρόπο τα άμεσα τα ζητήματα, προβλήματα που προκύπτουν, όλα αυτά τα άμεσα, τα μικρότερα, μεγαλύτερα προβλήματα που προκύπτουν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποτέλεσμα συγκεκριμένης πολιτικής που ακολουθείτε και από τη σημερινή κυβέρνηση και από όλες τις προηγούμενες. Η ευελιξία, οι οποίοι λένε με ωραίες λεξούλες, ή δεν είναι τίποτα άλλο παρά το χτύπημα του σταθερού εργάσιμου χρόνου, της σταθερής εργασίας. Και όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι περιεχόμενο δράσης συνολικά του ταξικού κινήματος, του συνδικάτου μας, και είναι μεγάλη κατάκτηση το ότι μέρα με τη μέρα αυτό γίνεται, πώς να το πω, αντικείμενο πάλης σε όλο και περισσότερους εργαζόμενους. Να θυμίσω ότι οι εργαζόμενοι στις Λέσχες μέχρι χθες ήταν αυτό που λέμε το εισαγωγικό ανοργάνωτοι. Να θυμίσω ότι ήταν χωρίς σωματείο, χωρίς μια υποτυπώδη οργάνωση για να αναπτύξουν την πάλη τους. Και σήμερα είναι μέλη του κλαδικού συνδικάτου επισητισμού τουρισμού και συγκροτούν και το δικό τους επιχειρησιακό σωματείο προκειμένου ακόμα καλύτερα να αντιπαλέψουν αυτή την κατάσταση.